show people how rock and roll is supposed to make you feel. Kiss your baby goodbye. No one's a rock star by accident. The time is now. Μια ιστορική σειρά, μια ιστορική συνεργασία μεταξύ Mick Jagger και Martin Scorsese. Το Vinyl, η πολλά υποσχόμενη σειρά της HBO, μας μεταφέρει στους rock and roll ήχους της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Κεντρικός ήρωας, ο Ρίκι Φινέστρα, είναι σε κεντρικός αλλά χαρισματικός διευθυντής δισκογραφικής εταιρείας, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπόμπι Καναβάλε. Δίπλα του, η Ολίβια Wilde. Η σειρά έκανε πρεμιέρα ταυτόχρονα με την Αμερική στις 14 Φεβρουαρίου στις 4 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ σε prime time προβολή θα την παρακολουθούμε κάθε Δευτέρα στις 10 και 10, επίσης σε Nova Cinema 1 και Nova Cinema 1 HD. Είναι μια σειρά που κλείνει το μάτι. Φέρνει τη δεκαετία του 70 στις οθόνες μας, μας θυμίζει πράγματα, μας γεμίζει πράγματα, μας φέρνει όλες τις μουσικές και όλη την εκείνη το feeling αυτής της εποχής. Είναι μια σειρά φτιαγμένη πραγματικά με μεράκι, είναι άρτια σειρά, γεμάτη εξαιρετικές μουσικές και μια απίθανη ατμόσφαιρα. Να πούμε ότι στα Nova Cinema κανάλια έχεις την ευκαιρία να δεις το περιεχόμενό σου όποτε θες εσύ, όπως θες εσύ. Συνεπώς, κατευθείαν μπορείς να το δεις και στο Nova Go, στο tablet σου, να μην ενοχλήσεις κάποιον. Μπορείς όταν ξυπνήσεις το πρωί να βρίσκεται στην ταινιοθήκη σου στο Nova Cinema, έτσι, στο Nova On Demand, στην υπηρεσία μας Nova On Demand. Και βεβαίως το βράδυ, στην μεγάλη πρεμιέρα με τους υπότιτλους και όλα, το βράδυ στο Nova Cinema 1 HD. Δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή αλλά και βία επί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι από όλους πριν ακόμα και από την Αμερική σε μια αποκλειστική προβολή και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το πρώτο επεισόδιο του Vinyl της σειράς Μύθος. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας, η Χίλντα Παπαδημητρίου και ο Νίκος Πετρουλάκης μας έδωσαν τον παλμό της εποχής της δεκαετίας του 70 και την καλύτερη πάσα για το τι θα παρακολουθούσαμε στη συνέχεια. Για πρώτη φορά κάποιος μου σε μια πλάτη όρθια σε ένα μπάρ και ήταν ο Ντενίρο. Δηλαδή, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Σε μια γωνιά του δρόμου, 5η λεωφόρο και 8 δρόμου, ένα κορίτσι έπαιζε κιθάρα, αλλά δεν απαιτούσε ψηλά από τους περαστικούς. Μετά καβαλούσε το ποδήλατό της και έφευγε. Και κάποια στιγμή η σύζυγός μου μου είπε: Α, γεια σου, Πάτη. Λέω: Ποια Πάτη είναι? Λέει: Πάτη Σμιθ. Ήταν επικίνδυνη και σεξι Νέα Υόρκη. Ήταν εξαιρετική. Μ' άρεσε πάρα πολύ που κάνει πολλές αναφορές στη μουσική της δεκαετίας του 50 και του 60, στις ρίζες του rock and roll που είναι η μαύρη μουσική. Εκπληκτική ατμόσφαιρα. Πολύ πιστή αναπαράσταση των πραγμάτων και πολύ πραγματικά όλα. Πέρα από τα Σκορσέζε που φαίνεται ότι είναι εκεί μέσα και είναι παρόν, ή ο Τζάκερ τα μουσικά, και κινηματογραφικά τώρα καθαρά. Δηλαδή αυτός ο ήχος, και δεν μιλάω μόνο για την επεξεργασία που έχει γίνει πάνω στις μουσικές ή τα καινούργια κομμάτια που έχουν γραφτεί στα πρότυπα των παλιών. Ο πρωταγωνιστής, ο Μπόμπι Καναβάλε που μας τον είχε συστήσει έτσι στους πολλούς, ο Γούντι Άλεν στην θλιμμένη Τζάσμιν. Είναι καταπληκτικός, δηλαδή μου θύμισε τον Πατσίνο σε εκείνα τα νιάτα του. Είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Ο Μάρτιν Σκορτσέζε τα δίνει όλα. Σκηνοθετεί με μεγαλύτερη ορμή, συνεπραμένος από τις αναμνήσεις και μαζί με τον Μικ Τζάγκερ αναβιώνουν μια ολόκληρη εποχή σε μια σειρά που παρακολουθούμε δυνατά και αποκλειστικά στα κανάλια Nova Cinema.